Βασμό για αυτό σε εσένα σου έχουν φλερτάρει το σύντροφο. Ναι. Ναι. Μπροστά σου, προφανώς, έτσι, όχι γενικά. Τι έκανες, έκανε εκείνος πρώτα, γιατί ξέρει μετά. Ήταν τόσο έντονο, δηλαδή. Ήταν και πολύ παλιό, το θυμάμαι. Ναι, αλλά ήταν τόσο έντονο. Ό,τι θυμάσαι, ναι, ναι. Ό,τι θυμάσαι. Ότι τύπου, δηλαδή, δεν έβλεπε, απλά είχε έρθει δίπλα και του μίλαγε κανονικά. Ναι, ναι. Έλα, τρελάνε με το. Εντάξει, έχει συμβεί. Γι' αυτό σας είπα ότι απλά εκεί θέλω να πω ότι πάντοτε είναι λεπτές ισορροπίες. Αν το ζευγάρι είναι καλά. Βέβαια. Άρα δεν φταίει πάντα ο τρίτος, φταίει ο άνθρωπος ο οποίος αφήνει περιθώριο ή λέει άλλα στο άλλο πρόσωπο και προκαλούνται άλλα μηνύματα. Αυτό θεωρώ εγώ. Βγαλμένο από τη ζωή. Ισχύει. Γι' αυτό σου λέω ότι και όταν σου έτσι αντέδρασε. Επειδή όμως. Μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε στον οποιονδήποτε. Αυτό το θεωρώ και δεν βάζει ποτέ το χέρι σου μεγάλη μπουκιά που λέει βάει, μεγάλη κουβέντα μη λες. Αλλά. Πάντα θεωρώ ότι πρέπει πρώτα εμείς να σκεφτόμαστε. Είμαι εγώ σωστός απέναντι στη σχέση μου. Τώρα, αν έρθει κάτι ξεκάρβωτο και είναι τόσο κραυγαλαίο και οφθαλμοφανές, εντάξει, θα πεις ότι ο ή η έχει πρόβλημα. Δεν βλέπει, δεν σέβεται.